Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν εκ των νομικών που χειρίστηκαν τόσο το μνημόνιο αλλά και γενικότερα έχουν χειριστεί θέματα του ΆΡΕ τα τελευταία χρόνια, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Τι κάνετε, κύριε Αργυριάδη? Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σε εσάς, ακροάτες και σε ακροατές σας. Είχαμε καιρό να σας ακούσουμε. Είναι αλήθεια. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Όσο λιγότερο μιλάνε, υπάρχουν θέματα δικηγορικού ενδιαφέροντος, τόσο μένουμε στην ουσία που είναι το αθλητικό ενδιαφέρον. Εμάς μας λείψατε πάντως, να ξέρετε. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Εμάς μας λείψατε. Μπορεί όντως να λέτε, άμα όταν δεν μιλάτε, ίσως είναι καλύτερο όντως, όταν δεν σας φιλοξενούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είστε ένας καλός συνομιλητής και πάντοτε μας διαφωτίζετε σε θέματα που, εντάξει, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε και τόσο καλά όπως τα γνωρίζετε εσείς. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έλεγα και στο πρόλογό μου ότι ένας από τους λόγους που, αν μπορώ να το πω έτσι, επανακάμψατε, είναι και το θέμα του μνημονίου, ιδιωτικό συμφωνητικό, τώρα όπως θέλουμε το βαφτίζουμε, που υπογράφτηκε μεταξύ του Ερασιτέχνη και του κύριου Καρυπίδη, του υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος, για το οποίο μάλιστα θα υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό που βλέπω, κύριε Αργυριάδη, είναι, σε σχέση και με την πρόσφατη εμπειρία, ότι γίνεται μια προσπάθεια γενικότερα να μην γίνει fake volant αυτό το χαρτί, που αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Και αυτό είναι θετικό, νομίζω. Ναι, το λέω θετικό. Στο παρελθόν, ναι, υπήρχε, παρατηρήθηκε το εξής πρόβλημα. Σχέδια τα οποία δίναμε εμείς στις διοικήσεις, εκάστοτε διοικήσεις, ναι, οι δικηγόροι τα δίναμε στις διοικήσεις γιατί τα είχαμε ετοιμάσει κατά εντολή των διοικήσεων, mm-hmm, μέλη των διοικήσεων τα μοιράζαν είτε στον τύπο είτε σε τρίτους πριν ακόμα τα πάρει ο υποψήφιος αντισυμβαλόμενος. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, έτσι δημιουργόταν ένα πολύ κακό κλίμα και πρωτίστως δεν ήταν εύκολο να οδηγηθούμε σε συμφωνία. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν μια τακτική, δυστυχώς, στον Άρη, τουλάχιστον πάρα πολλά θέματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν χρήζουν ευρύτερου ενδιαφέροντος, δημοσιογραφικού, ναι, ενδιαφέροντος του, mm-hmm, κοινού. Μιλάμε για εξειδικευμένους όρους συμφωνιών, οι οποίες, αν κάποιος δεν τους γνωρίζει, αν δεν του εξηγηθούν, μπορεί να τους παρανοήσει. Ναι. Στο παρελθόν, πλειστά και κυκλοφορούσαν και υπήρχε σχολιασμός από τους πάντες. Ευτυχώς τώρα αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, την ποιότητα των συμβαλωμένων, των επιχειρηματιών και των ανθρώπων που ασχολούνται με την υπόθεση. Ναι, όχι, το σχολίασα θετικά, γιατί πραγματικά πέρυσι είχε προκαλέσει αργή εντύπωση αυτό που συνέβαινε. Φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή να βαφτίζουμε μνημόνιο 1, 2, 3. Δεν ξέραμε ποιο είναι το πρώτο, ποιο το δεύτερο, ποιο το τρίτο. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον ότι είχε εκφυλιστεί το θέμα εντελώς. Ενώ μιλάμε για μια συμφωνία, μια σοβαρή ιστορία ανάμεσα σε δύο αντισυμβαλόμενους, όπως λέτε, που τα περισσότερα πράγματα ασφαλώς θα πρέπει να μένουν ανάμεσα στους δύο. Βέβαια, θα πει κάποιος, κύριε Αργυριάδη, κάποιος φίλος του Άρη που μας ακούει τώρα, θα ήθελα να γνωρίζω όμως, θα πει, και κάποια πράγματα. Καλύφθηκε ο Ερασιτέχνης από αυτή τη συμφωνία? Είναι κατοχυρωμένα τα δικαιώματά του έναντι του κυρίου Καρυπίδη? Κοιτάξτε, υπέρ της διαφάνειας, αν αυτό εννοούμε, ναι, είμαστε όλοι. Αυτό, ναι, σημαίνει όμως ότι κοινολογείται και κοινοποιείται στο κοινό κάτι αφού έχει υπογραφεί και αφού έχει συμφωνηθεί. Δυστυχώς στο παρελθόν, πριν ακόμα υπογραφεί κάτι, και ήταν fake volant, όπως είπατε, σχέδια συμφωνητικών και σχέδια συμβάσεων που δημιουργούσαν λάθος αντιπόσεις. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση, αν δείτε τα πρώτα που αντιλάγησαν με τα τελευταία υπογράψαν, απέχουν πάρα πολύ. Ναι. Σε μια διαπραγμάτευση, τα πρώτα σχέδια σε σχέση με τα τελικά σαφώς διαφέρουν. Για ποιο λόγο να κοινοποιούνται τα σχέδια? Το τελικό, οι τελικοί όροι, που από ό,τι πληροφορήθηκα θα κοινοποιηθούν στους πάντες, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο μυστικό, θα κοινοποιηθούν επίσημα από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη και τον κύριο Καρυπίδη και μάλιστα σε συνέντευξη τύπου, όπως είπατε. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω, και σε μεγάλο βαθμό αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο σε μια συμφωνία, είναι ότι υπάρχει διασφάλιση σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ΑΣΥΓΜΑ και το υποψήφιο επενδυτή Καρυπίδη. Ξέρετε, έχουμε ένα ιδιόμορφο καθεστώς. Ναι. Δεν έχουμε ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή του ποδοσφαιρικού τμήματος, να το θέσω έτσι, από τον κύριο Καρυπίδη, μόνο ότι ο Καρυπίδης βάζει όλα τα λεφτά. Συνεπώς, ναι, θα έπρεπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να διασφαλιστεί για τα λεφτά που βάζει. Mm-hmm. Και όπως επίσης ο ΑΣΥΓΜΑ, που εκ του νόμου και τυπικά, αν θέλετε, είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για τις υποχρεώσεις που δημιουργεί ο κύριος Καρυπίδης, να διασφαλιστεί ο ΑΣΥΓΜΑ ότι αυτές θα πληρωθούν. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να γίνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό έγινε. Διασφαλίζεται, αν θέλετε, ότι και την επόμενη μέρα ο κύριος Καρυπίδης, εφόσον είναι διαθέσιμος με τα απαραίτητα χρηματικά ποσά, μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Άρη. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμένα αυτό που μου έδειξε
είναι ότι έχει θέση, άποψη, τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η επόμενη μέρα. Δεν τελειώνει το όραμά του και η προοπτική του τον Ιούνιο το να ανεβάσει απλά την ομάδα στη Β' Εθνική. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, με χαροποιεί. Ναι. Στο παρελθόν άκουγα, αν θέλετε, ότι ναι, εγώ μπορώ να ανεβάσω την ομάδα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να φάνηκε δύσκολο και ήταν δύσκολο, δεδομένων των αλλογιών, αλλά αν βάζουμε τον πύχη τόσο χαμηλά, φυσικά δεν θα τον περάσουμε. Ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Συνεπώς, αυτό που θα έπρεπε κάποιος να θέλει, εφόσον παίρνει μια ομάδα με τέτοια ιστορία, με τέτοιο βάρος, με τέτοιο βάθος και προοπτική όπως είναι ο Άρης, θα έπρεπε ο στόχος του σαφέστατα να έχει προγραμματισμό και δράση που θα την ανεβάσει στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Και αυτό θα έπρεπε να είναι και το ζητούμενο από την πρώτη μέρα. Ναι. Και θα έπρεπε να εξεταστεί αν αυτός ο οποίος υπόσχεται αυτό το πράγμα έχει την οικονομική επιφάνεια, τη δυνατότητα και τους πόρους να το πετύχει. Ναι. Το αν μπορεί να την ανεβάσει ή όχι ο κύριος Καρυπίδης στην ομάδα, νομίζω ότι αν κοιτάξουμε το βαθμολογικό πίνακα, φαίνεται ξεκάθαρα ήδη πριν καν συμπληρωθεί το 1/3 του πρωταθλήματος. Ο Άρης έχει πάρει ήδη ένα προβάδισμα. Άρα, εγώ θεωρώ και πολλοί θεωρούμε, κύριε Αργυράδη, ότι αγωνιστικά ο Άρης πρόβλημα δεν θα έχει. Άρα, η κουβέντα τους επόμενους μήνες θα περάσει σε άλλα επίπεδα, σε άλλα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν αφενός με την ολοκλήρωση της εκαθάρισης και αφετέρου με τη σύσταση της νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Δεν ξέρω αν στο κομμάτι που λέγεται καθάριση είναι κάτι το γνωρίζετε ασφαλώς πολύ καλύτερα, ειδικά το εταιρικό κομμάτι είναι και το αντικείμενό σας. Εάν θα ασχοληθείτε εσείς προσωπικά ή σε συνεργασία ενδεχομένως με τους νομικούς του κυρίου. Για την ώρα δεν μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Ναι. Στη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί, είναι ένα από τα κομμάτια που παίρνει πάνω του να τρέξει ο κύριος Καρυπίδης. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο άπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό του επενδυτικού ενδιαφέροντος της επόμενης μέρας και για να είμαι σαφής, εάν η εκαθάριση για π.χ. διάφορους λόγους στραβώσει, δεν ολοκληρωθεί, μπορεί να υπάρξει θεωρητικά ή πρακτικά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Ναι. Συνεπώς αυτός που βάζει τα λεφτά του θέλοντας τον Άρη στη Β' και αργότερα στην Α' Εθνική, πρέπει να είναι βέβαιος ότι η εκαθάριση θα ολοκληρωθεί σωστά. Ναι. Οι δικηγόροι του κύριου Καρυπίδη δώσαν έμφαση στο συγκεκριμένο γεγονός από την πρώτη μέρα. Ναι. Έχουν ενημερωθεί πλήρως από τον κύριο Γρόλιο σε ποιο βαθμό βρίσκεται η εκαθάριση και ποιοι είναι, αν θέλετε, τα προβλήματα της επόμενης μέρας. Ναι. Ευελπιστώ ότι θα ενσκύψουν στα προβλήματα αυτά και θα φροντίσουν στην άμεση επίλυσή τους, ώστε να είναι, αν θέλετε, ανέφελη και απροβλημάτιστη η πορεία του Άρη από εδώ και πέρα. Έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, μάλλον θα συμφωνήσετε, ότι καλό θα ήταν, αν μπορεί ο Άρης να το κάνει αυτό, να τελειώσει, να περατώσει, που λέμε, την εκαθάριση. Θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Θα σας πω κάτι. Άμα θυμάστε, πριν από 2 χρόνια και υπήρχε μια διχογνωμία και μεταξύ των νομικών, σας έλεγα ότι και εξακολουθεί να είναι η άποψή μου αυτή, ότι η εκαθάριση πρέπει να τελειώσει όπως και δίποτε. Ναι. Όλα τα άλλα που γίνονται είναι ερμηνείες, στηρίζονται σε απλές γνωμοδοτήσεις και όχι στο γράμμα του νόμου. Ναι. Γνωμοδοτήσεις και απόψεις έχει δείξει στο παρελθόν η ελληνική πραγματικότητα ότι πολύ εύκολα ανακαλούνται ή τροποποιούνται ανάλογα με αυτόν που ζήτησε τη γνωμοδότηση. Ναι. Δυστυχώς, και αυτό με λύπη το λέω, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση από τα θεσμοθετημένα όργανα του ποδοσφαίρου και της πολιτείας διαφόρων ομάδων. Συνεπώς, εάν κάποιος θέλει να μην έχει τέτοια πιθανά προβλήματα και να μην αποτελέσει η προοπτική του αντικείμενο διαπραγμάτευσης πίσω από κλειστές πόρτες, καλό είναι αυτά τα ζητήματα να τα έχει λύξει άμεσα. Συνεπώς, η εκαθάριση είναι από τα ζητήματα που πρέπει να λυθεί. Σε αυτό υπάρχει απόλυτη σύμπτωση με τους δικηγόρους του κύριου Καρυπίδη. Καταλήξαμε ακριβώς το ίδιο συμπέρασμα. Και οι δικηγόροι του κύριου Καρυπίδη δεν είναι άσχετοι με τον χώρο του αθλητισμού. Έχουν σχέση. Έχουν σχέση με την Α κατηγορία. Γνωρίζουν το αντικείμενο και τουλάχιστον σε αυτό υπήρξε ταύτιση απόψεων ότι η εκαθάριση είναι από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να προσεχθούν. Από πού θα μπορούσε να σκαλώσει η εκαθάριση, κύριε Αργυριάδη? Σε ποιο κομμάτι θα μπορούσε να σκαλώσει? Στο χρονικό ζητούμενο είναι. Ναι. Θα μπορούσε να σκαλώσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εκποιηθεί το σύνολο του ενεργητικού, ναι, να τελειώσει ό,τι είναι να τελειώσει με το παθητικό και να γίνει ισολογισμός λήξης εκαθάρισης. Πέρα από τους κάποιους φορμαλισμούς και τις διαδικασίες οι οποίες τηρούνται και ακολουθούνται, και έχω την εντύπωση ότι τηρούνται πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι για παράδειγμα στην περίπτωση της ΑΕΚ. Εδώ υπάρχουν 2 εκαθαριστές, κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να κάνουν. Κάποια πράγματα γίνονται. Υπάρχει ένα ζήτημα, για παράδειγμα, από ότι θα εκποιηθεί το ρήσιο. Ναι.
Υπάρχει ένα δικαστήριο που έχει κάνει ο κύριος Κόρδας, νομίζω γίνει και αρχές Δεκεμβρίου αυτό, το έχουμε μπροστά μας. Ναι, υπάρχουν θέματα τα οποία το ρίσιο πρέπει να τελειώσει, πρέπει να εκποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ούτως ώστε να λέμε ότι δεν υπάρχουν πλέον στοιχεία ενεργητικού προς διανομή, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης, να μην έχουμε ζητήματα τα οποία, ξέρετε, πολλές φορές στην ελληνική πραγματικότητα σκαλούν ανάλογα με το ποιος εξετάζει το συγκεκριμένο αίτημα. Ναι. Μάλιστα. Είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω, γιατί εντάξει, να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε όταν λέμε να τελειώσει η εκαθάριση, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως και στις γνωμοδοτήσεις. Προφανώς αναφέρεστε και σε μια γνωμοδότηση που έχει πάρει ο Άρης από τον κύριο Παπαλάκη, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι δεν είναι, την οποία την έχει ήδη στα χέρια του, αλλά είναι κάτι το οποίο ισχύει τώρα. Σε 6-7 μήνες, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ισχύει. Όπως επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει και τον αθλητικό νόμο. Ποιο θα είναι το καθεστώς, έτσι είναι. Ευτυχώς που, αν θέλετε, έχουν γνώση φύλακες στον Άρη και η νομική ομάδα που χειρίστηκε την υπόθεση και κυρίως ο Χρήστος ο Βρόλιος, αναζήτησε, έψαξε και πήρε αυτή την γνωμοδότηση, η οποία για την ώρα είναι θετική. Ναι. Δυστυχώς όμως, και το ξαναλέω, καλό είναι να προφυλασσόμαστε. Όπως το είπατε, γνωμοδοτήσεις είναι. Δεν είναι... αν θέλετε, πλήρη εξασφάλιση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Συν το γεγονός, το οποίο πολύ σωστά παρατηρείτε, όλο το νομοθετικό πλαίσιο επίκειται να αλλάξει. Ναι, γι' αυτό το ρώτησα. Για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Συνεπώς, είμαστε σε θολά νερά. Και από τα θολά νερά να βρεθούμε σε κινούμενη άμμο που θα βαλτώσουμε, υπάρχει μια διαφορά πολύ μεγάλη. Συνεπώς πρέπει να είναι οι ειδικούντες στον Άρη σε όλα τα τμήματα σε εγρήγορση. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πρέπει σαφέστατα όποια αλλαγή υπάρξει στο νομικό καθεστώς να μην αποτελέσει δύναμη ανάσχεσης ή να μην αποτελέσει τροχοπέδι, αν θέλετε, στην προσπάθεια ανόδου του Άρη σε β' κατηγορία και της δημιουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαιρικού τμήματος. Mm-hmm. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που μας είπατε. Τώρα για το άλλο κομμάτι που αφορά τη σύσταση με το καλό της νέας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας εδώ, νομίζω ότι ο αθλητικός νόμος είναι ξεκάθαρος, έτσι δεν είναι, κύριε Αργυριάδη? Πώς γίνεται η διαδικασία δηλαδή? Και... Έχει προβλεφθεί και στο μνημόνιο όλη η διαδικασία δυνάμει της οποίας θα εξελιχθεί. Υπάρχει ρητή αναφορά στον αθλητικό νόμο. Θα υπάρξουν άνθρωποι και εκπρόσωποι του κυρίου Καρυπίδη στην επιτροπή που θα συσταθεί για να μετασχηματίσει το ερασιτεχνικό τμήμα αθλητικού ΑΣ σε επαγγελματικό. Η διαδικασία προβλέπεται και μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του ΑΣ Άρης ότι θα ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, εφόσον έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το οικονομικό μέγεθος να συμβάλλουν σε συγκεκριμένη προετοιμασία, θεωρώ ότι αυτά μπορούν να γίνουν. Ξέρετε, το μετοχικό κεφάλαιο που ζητείτε για τη Β' Εθνική είναι μικρό, είναι 360 χιλιάρικα. Ναι. Το budget όμως της Β' Εθνικής ξεπερνάει τα 1,5 με 2 εκατομμύρια. Εντάξει, το ποσό νομίζω το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ είναι προβλέψεις οι οποίες γίνονται. Και έχουν γίνει και έχουν συμφωνηθεί και συμβατικά, πέρα από το γεγονός ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό προβλέπονται από τον νόμο. Στο μνημόνιο που υπογράφεται, στη συμφωνία αυτή που υπογράφεται, προβλέπεται βήμα προς βήμα πώς θα μετασχηματιστεί το ερασιτεχνικό σε επαγγελματικό τμήμα. Και φυσικά μέχρι τότε, επειδή μας είπατε ότι από την κουβέντα που κάνατε τις προηγούμενες μέρες για την υπογραφή του μνημονίου, καταλάβατε ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει το βλέμμα στο μέλλον, ήδη από τώρα. Ο άνθρωπος είναι σαφής. Ήρθε, μας γνωστοποίησε με νούμερα το ποσό που μπαίνει μέσα κάθε μήνα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν ήρθε για να μείνει ο Άρης εδώ. Ούτε είναι ο στόχος του να πετύχει την κατηγορία και το στοίχημά του, αν θέλετε. Το στοίχημά είναι να υπάρξει αλλαγή επίπεδου, μια ποιοτική αναβάθμιση, μια αναβάθμιση και του ποδοσφαιρικού τμήματος και των εγκαταστάσεων του Χαριλάου και να υπάρξει επόμενη μέρα ένα διαφορετικό, αν θέλετε, μια διαφορετική προσέγγιση σε επαγγελματικά επίπεδα. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο Άρης, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Και να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί το ρωτάει εδώ ένας φίλος, να το ζητάει, να το διευκρινίσουμε, ότι όσα χρήματα λογιστικοποιηθούν φέτος από τα φυσταυλία του ερασιτέχνη, εννοείται, και τα βάλει ο κύριος Καρυπίδης, δεν μπορούν στην πρώτη αύξηση με το κεφαλαίου να μπουν, πρέπει σε κάποια μεταγενέστερα. Αυτό ισχύει. Η πρώτη αύξηση με το κεφαλαίου είναι καθαρό χρήμα το οποίο πρέπει να βάλει αυτή τη στιγμή ο κύριος Καρυπίδης. Στο μέλλον, το ποσό αυτό θα έχει τη δυνατότητα
να το μετοχοποιήσει. Σωστά. Ναι, βέβαια. Και το ποσό το οποίο μπαίνει στην πρώτη αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης, για παράδειγμα. Όπως είπατε εσείς, είναι άλλες οι απαιτήσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής και άλλες φυσικά της Φουτμπολίκης. Μα δεν μπορεί. Κοιτάξτε, άμα πάμε αυτή τη στιγμή με τερτύπια και με λογιστικές αλχημίες να θελήσουμε να φτιάξουμε ομάδα Β' Εθνικής, όσο να υποβοηθήσουν λογιστές και δικηγόροι και να φτιάξουν έτσι μια ανώνυμη εταιρεία, στην ουσία θα εκπαραθυρωθεί από την ζώσα πραγματικότητα. Δεν θα μπορέσει να δουλέψει αθλητικά. Δεν θα παράγει αποτέλεσμα. Δεν θα είναι ανταγωνιστική αθλητική ομάδα. Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν έχει νόημα πώς θα φτιάξεις τα νούμερα και πώς θα φτιάξεις την εταιρεία. Άμα δεν υπάρχουν πραγματικά λεφτά, δεν υπάρχει πραγματική ομάδα. Είναι άμεσο το αποτέλεσμα, είναι άμεσο ο αντίκτυπος. Άρα δεν υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Πείτε μας κάτι, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό, έχετε συναναστραφεί τα τελευταία χρόνια με αρκετούς προέδρους, υπεύθυνους ποδοσφαιρικού τμήματος, γενικότερα στον ερασιτέχνη. Έχετε γενικότερα μία εικόνα τα τελευταία χρόνια διοικητικά του Άρη. Ποια είναι η εντύπωση που σας άφησε ο κύριος Καρυπίδης εσάς προσωπικά? Κοιτάξτε, μ' άρεσε που ήταν ξεκάθαρο στις κόκκινες γραμμές. Εγώ μέχρι εδώ μπορώ να πάω, αυτά είναι τα ζητήματα και σας εξηγώ γιατί δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Δυστυχώς στο παρελθόν εμφανίστηκαν υποψήφοι αγοραστές, πρόεδροι, οτιδήποτε, όπου οι κόκκινες γραμμές τους ήταν εξαιρετικά ελαστικές, όσο σας φαίνεται και αν περίεργο. Αφήνανε να εννοηθεί ότι μπορούν να δώσουν τα πάντα. Στην πράξη δεν δεσμεύονταν για τίποτα. Ο Καρυπίδης είπε ότι εγώ μπορώ να δώσω αυτά και δεσμεύομαι εγγράφως και νομικά για αυτά. Νομίζω είναι μια ξεκάθαρη συμφωνία, ηθική συμφωνία, αναμενόμενη, εύλογη στο πλαίσιο επιχειρηματικών συμφωνιών. Το να λες ότι μπορώ να βάλω και 2 και 3 εκατομμύρια και να μην μπορείς αυτά να αναλάβεις συμβατικά την υποχρέωση να τα βάλεις και να αποφεύγεις να το υπογράψεις ένα χαρτί, αντιλαμβάνεστε που απλά κορυδευόμαστε. Τζάμπα συζητάμε. Το να έρθεις και να πεις ότι εγώ δεν θα βάλω 3 εκατομμύρια, αλλά θα βάλω ένα, για παράδειγμα, τυχαία τα νούμερα, έτσι, το τι έχει συμφωνία, θα το ανακοινώσουν επίσημα αυτοί που πρέπει να το ανακοινώσουν. Το να πεις ότι εγώ ένα θα βάλω και θα το υπογράφω επίσημα είναι κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό και σοβαρό από το να λες ότι μπορεί θα να βάλω όσα χρειαστούν, όσα απαιτηθούν, όσα και όσα και γενικά αόριστα πράγματα, τα οποία τελικά στην πράξη αποδείχθηκαν εντελώς ρηχά και εντελώς φθηνά. Ναι, και θίγεται και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα των τελευταίων χρόνων στον Άρη, ότι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Έχει κουραστεί ο κόσμος του Άρη. Αν ένα πράγμα τον έχει κουράσει, πέρα από όλα τα άλλα φυσικά, που αναφερόμαστε στις πτώσεις, στη ΓΑΜΑ Εθνική κτλ., είναι αυτό. Το να ακούει, να του υπόσχονται πράγματα και στο τέλος να μην εισπράττει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης έφτασε στη ΓΑΜΑ Εθνική γιατί δεν τηρήθηκαν τα υπεσχημένα. Επειδή έτυχε. Γνωρίζετε πολύ καλά και την ιστορία της προσπάθειας εξυγίανσης της ΠΑΕ. Φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό, γιατί κάποιοι υποσχέθηκαν ότι θα καλύψουν το απαιτούμενο έλλειμμα σε κεφάλαιο ή ότι θα φέρουν απαιτούμενες εμπορικές συμφωνίες συγκεκριμένου οικονομικού ύψους, τις οποίες δεν έφεραν ποτέ. Αν αυτά είχαν έρθει, ίσως ο Άρης δεν θα ήταν ποτέ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Έχετε δίκιο. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιστρέψουμε σε αυτά. Ας ελπίσουμε ότι ο Άρης θα έχει αφήσει. Όχι, γέγονε, γέγονε. Πώς λένε οι Αγγλοσάξονες, δεν έχει νόημα να κλαίμε πάνω από χυμένο γάλα. Λοιπόν, όχι, γέγονε. Από εδώ και πέρα, καλό είναι να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη του παρελθόντος, που αν θέλετε δεν είναι ακριβώς λάθη, ήταν αδυναμία. Δηλαδή, αφού δεν είχε και εναλλακτικές και δεν υπήρχε κανένας που θα δίνει τα πραγματικά λεφτά, αναγκαστικά ο κόσμος του Άρη στρεφόταν σε αυτόν που απλά υποσχόταν. Τώρα ίσως ξαναλέω, τον άνθρωπο τον Καρυπίδη τον γνώρισα για πρώτη φορά στις διαπραγματεύσεις. Ίσως είναι ευκαιρία, ίσως είναι θετικό, η πρώτη εντύπωση είναι θετική, τουλάχιστον η προσωπική μου. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται να δικαιώνεται και η προσπάθειά του, κακά τα ψέματα. Η ουσία είναι μακάρι να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα και τα υπεσχημένα. Η δυνατότητα φαίνεται να υπάρχει. Εάν τηρηθούν τα συμπεφωνημένα και τα υπεσχημένα, ο Άρης μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Αυτό έχει τη σημασία του. Και αυτό κρατάμε, ήταν ο ιδανικός επίλογος νομίζω στην κουβέντα μας, κύριε Αργυριάδη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.